Κύριε Δουλάκη, μισή μέρα στο γραφείο, μισή μέρα στα εργοτάξια και σε δρόμους για αυτοψίε και για παρεμβάσει σε μικρά οδικά έργα. Αλήθεια, τι έπεται συνέχεια. Αυτό το οποίο κάνουμε από τη μεριά της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου είναι να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας όπως ακριβώς τον είχαμε ξεκινήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δίνουμε μία έμφαση στην οδική ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή τρέχει ένα μεγάλο πρόγραμμα της οδικής ασφάλειας ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ για συντηρήσεις ε, ε, της οδικής ασφάλειας και τις συντηρήσεις όπου αφορούν ε, τα έργα της οδοποιίας, αλλά ταυτόχρονα τρέχει και άλλο ένα μεγάλο πρόγραμμα ε, με παρεμβάσεις σε όλο τον ε, νομό ε, το οποίο αφορά τη μειωμένη οδική ασφάλεια ε, δηλαδή σε σημεία τα οποία είχαν παρατηρηθεί μέσα από τους ελέγχους όπου είχαν γίνει από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Λασιθίου ε, οδοστρώματα τα οποία ήταν ε, ολιστειρά ε, ή δεν είχαμε διαγραμμίσεις ε, ή υπήρξαν πολλές ε, λακκούβες. Ε, οπότε με τα δύο προγράμματα τα οποία τρέχουμε ταυτόχρονα δηλαδή της οδικής ασφάλειας ε, και της μειωμένης οδικής ασφάλειας ε, ελπίζουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα ε, να έχουμε φέρει την ε, διαχείριση και την ασφάλεια Οδική στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου σε ένα ε, ψηλό στάδερ. Όμως, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω: ε, το κύριο επαρχιακό δίκτυο που είναι το ουσιαστικό μέλημά μα, μέσα από τι καινούργιε μελέτε όπου ε, προχωράμε, ε, διεκδικούμε επιπλέον χρηματοδοτήσει, έτσι ώστε ε, οι κύριοι άξονε, ε, οι οποίοι είναι και για του επισκέπτε, αλλά και για του ντόπιου, ε, μέσα στα επόμενα χρόνια, στο επόμενο άμεσα χρονικό διάστημα. Ε, και να τις δημοκρατήσουμε αλλά και να δημιουργήσουμε ε, αυτή την συνθήκη για την ασφάλεια για τους συμπολίτε μας.